Αυτός είναι ο τελικός της Eurovision. 25 χώρες μπαίνουν στην αρένα και σας τις παρουσιάζουμε όπως ακριβώς θα εμφανιστούν απόψε στη μεγάλη βραδιά του Ευρωπαϊκού Τραγουδιού. Take a chance and take a hold. Give it all. This is our night. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και στην παρέα. Έχει προσταθεί ένας άνθρωπος που φτιάχνει πιο όμορφες τις γυναίκες και τους άντρες. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Εμμανουήλ, που με περιποιείται, μου φτιάχνει τα μαλάκια μου, μου φτιάχνει το μακιγιάζ. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντινάκο μου. Είσαι εδώ γιατί πέρυσι ο Κωνσταντίνος ήταν με το Φωκά Ευαγγελινό και ήταν με τις δύο συμμετοχές. Με την πρώτη και με τη δεύτερη. Ήταν με το Ρώσο, ο Κωνσταντίνος τον έβαφε και τον έφτιαχνε όμορφο αυτόν τον άσχημο. Και με την Ουκρανία. Και πώς είναι η εμπειρία, μου λέει πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ τρέξιμο. Πάνω, κάτω, πρόβες, εγγραφές, το ένα το άλλο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο όμως. Είναι εμένα πολύ ωραίο το ζεις, ε? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν, πάω, δεν πήγα μόνο πέρυσι, πάω τα τελευταία 7 χρόνια. Μαζί με τον Φωκά. Μαζί με τον Φωκά, με τη Μαρία Τηλιαράκη, τον Ηλία Ψινάκη, τον Γιώργο Αρσενάκο, όλη την ομάδα. Όλη την ομάδα. Ναι, αλλά είναι πολύ όμορφο. Για να δούμε για το Σάκη φέτος τα πράγματα πώς θα είναι, Κωνσταντίνε μου. Γιατί παίζει και έντονο παρασκήνωση, ξέρεις τι γίνεται με την παρέα εκεί που μπορεί να βοηθήσει το Σάκη. Έτσι λένε ότι υπάρχει. Λείπει το γούρι του όμως. Ο Κωνσταντίνος, μια χαρά είναι από εδώ. Θα δώσετε θετική ενέργεια το γούρι, γιατί πρέπει να αναδομήσει κιόλας. Τι να πω, θα αναδομήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό, κυρία Γεράκη, που περιμένουμε πώς και πώς το βίντεο που ετοίμασε ο Μάνος ο Δημητροκάλης. Τις 25 χώρες, πώς θα τη δούμε δηλαδή, πώς θα τις δούμε σε λίγες ώρες. Από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 25. Ο Σάκης διαγωνίζεται στην 8η θέση, 20η θέση, έτσι ενδεικτικά σας λέω, η Νορβηγία. Από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη. Να δούμε πώς θα κυλήσει η βραδιά, να πάρουμε μια μικρή ιδέα για το τι θα δούμε το βράδυ. Και σε λίγη ώρα μαζί μας θα είναι και ο Αλέξανδρος Ορίγας από τη Θεσσαλονίκη να σχολιάσουμε διάφορα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το βίντεο και το σχολιάζουμε μετά.